Εδώ είμαστε παραπολιτικά στους 91. Σας θυμίζω, περιμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις προς την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, που είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο έτοιμά μας. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πούμε. Ξεκινώ από τα εύκολα και τα ελπιδοφόρα. Διάβασα ότι γίνεται μια προσπάθεια προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι βέβαιο ότι θα σωθούν ζωές. Θέλω να μας εξηγήσετε και το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία, αν όλα είναι έτοιμα. Ναι, σε συνέχεια του προγράμματος Φόφη Γεννηματά, κυρία Λεμπεράκη, χάρη στο οποίο έχουν γίνει πάρα από 300.000 μαστογραφίες και έχουν σωθεί 20.000 γυναίκες με ολόκληρη πόλη, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών. Mm-hmm. Για τις γυναίκες 21-29 ετών το τεστ πρώτης γραμμής είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, ενώ για εκείνες 30-65 ετών το τεστ πρώτης γραμμής είναι το περίφημο HPV DNA τεστ. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταλεί SMS στις γυναίκες, όπως έγινε και σε με το 2,5 εκατομμύρια γυναίκες δηλαδή. Ακριβώς, σταδιακά, ακριβώς με την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και στο προηγούμενο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού. Θα κάνουν δωρεάν αυτές τις εξετάσεις και εφόσον υπάρχουν ευρήματα, δωρεάν και η κολποσκόπηση, και η βιοψία. Και η βιοψία αφορά και τη διενέργεια και τη λήψη του δείγματος. Οπότε μιλώ γι' αυτό γιατί, ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ υψηλό κόστος και θέλω να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν για καμία από αυτές τις εξετάσεις. Ακόμη και γυναίκες που δεν είναι ασφαλισμένες. Ακριβώς. Αφορά όλες τις γυναίκες. Δεν έχει σημασία αν μια γυναίκα έχει ασφαλιστική ικανότητα ή όχι. Μάλιστα. Όλα τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων διενεργούνται σε όλες τις δικαιούχους ανεξάρτητα από ασφαλιστική ικανότητα. Επομένως, θα λάβουμε κάποια SMS στο κινητό μας που θα μας κατευθύνει. Ακριβώς. Ωραία. Το κομμάτι της αυτοεξέτασης. Διάβασα κάπου, μιλάτε για ένα ειδικό kit που θα αποστέλλετε. Ναι. Αυτό πώς θα λειτουργεί? Υπάρχουν, ξέρετε, περιπτώσεις γυναικών οι οποίες είναι πάρα πολύ διστακτικές στο να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Ναι. Το γνωρίζουμε, υπάρχουν και στη χώρα μας. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συμπεριλάβει ένα ειδικό kit το οποίο θα αποστέλλεται στο σπίτι. Γνωρίζουμε τις δικαιούχους από το σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Οπότε θα έχει την ευκαιρία η γυναίκα, αν δεν θέλει με τίποτα να κάνει. Εφόσον το ζητήσει, δηλαδή μετά το πρώτο SMS, αν κάποια ζητήσει να κάνει μόνη της τη δειγματοληψία, τότε θα αποστέλλετε το πρώτο διάστημα, ναι, που θα τρέξει το πρόγραμμα, θα δούμε τις γυναίκες που ανταποκρίνονται και ποιες είναι δύσκολο να ανταποκριθούν, δεν θέλουν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Mm-hmm. Οπότε θα αποστέλουμε εμείς, δεν χρειάζεται να το ζητήσει, το kit στο σπίτι. Θα υπάρχει μέσα και ο ειδικός φάκελος και οι οδηγίες. Είναι πάρα πολύ εύκολη η λήψη. Mm-hmm. Και θα μπορεί η γυναίκα να πάρει τη λήψη και να αποστείλει χωρίς κανένα κόστος στο ειδικό εργαστήριο το δείγμα της για να γίνει ανάλυση. Καταλαβαίνω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ομολογώ, θυμάμαι πριν από 5 χρόνια να μιλάω με την πρώτη μου αδέρφη στη Μελβούρνη, η οποία μου είπε ότι έλαβε ένα kit αυτό ήταν μια προληπτική προσπάθεια που γίνεται εκεί για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και θυμάμαι ότι είχα πέσει από τα σύννεφα θεωρώντας ότι είναι εξωπραγματικό, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι το κάνουμε. Η Αυστραλία είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής δημόσιας υγείας. Δεν το γνώριζα. Θα περίμενα ότι θα πηγαίναμε στη Σκανδιναβία, ας πούμε. Όχι. Είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία οι χώρες στον κόσμο που έχουν τα καλύτερα συστήματα δημόσιας υγείας και κάνουν τέτοια προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Ερχόμαστε λοιπόν και εμείς να ακολουθήσουμε τη σύγχρονη εποχή και να υιοθετήσουμε ακριβώς τις βέλτιστες πρακτικές που γίνονται στην Αυστραλία και αλλού. Και σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τα προγράμματα που ήδη συζητήσαμε, δρομολογούμε και αντίστοιχο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Είναι μια ασθένεια η οποία, όταν εντοπιστεί έγκαιρα, πραγματικά είναι η άσχημη, όπως και οι υπόλοιποι τύποι καρκίνου. Υπάρχει όμως ένα ταμπού εκεί, ίσως, και ενημερωτικά κάτι ταμπού, πρέπει να γίνει με την κολονοσκόπηση. Αυτό να πω. Ξέρετε, υπάρχει ενημερωτική καμπάνια για όλα αυτά τα προγράμματα. Καθένα έχει τη δική του. Θα συνοδεύεται από αυτό. Εκτός όμως από την καμπάνια, έχουμε και σε αυτό το πλαίσιο τη δυνατότητα να αποστείλουμε τεστ στο σπίτι, το οποίο είναι ακόμα πιο εύκολο να διενεργηθεί. Μπορεί κανείς να πάρει ένα μικρό δείγμα κοπράνων και να κάνει ένα self-test στο σπίτι για να δει αν υπάρχει αιμορραγία στα κόπρανα, προκειμένου να προχωρήσει μετά στην εξέταση της κολονοσκόπησης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι που μας ακούν τώρα αισθάνονται μία αποστροφή, να πούμε το αυτονόητο. Μηχανία. Σώζονται ζωές έτσι. Και γι' αυτό και το συζητάμε.
Αυτό δηλαδή έρχεται και εκτοπίζει οποιοδήποτε άλλο κομμάτι σκέψης, αναστολής, αποστροφής κλπ. Σώζονται ζωές έτσι. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μας που έχουν νοσήσει από καρκίνο του παχαίους εντέρου. Όλοι έχουμε έναν άνθρωπο και για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να εντάξουμε και την αφαίρεση ενδεχομένως του πολύποτα που θα βρεθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γιατί δεν θέλουμε, ξέρετε, οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν την εξέταση και μετά να χρειαστεί να πάνε εκ νέου να υποβληθούν σε αυτή και να πληρώσουν για να αφαιρεθούν τα ευρήματα. Οπότε θα συμπεριληφθεί όλο το πακέτο αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αντίστοιχη φιλοσοφία έχουμε και για τα καρδιαγγειακά. Οι άνθρωποι μετά το screening θα δρομολογούνται στα εργαστήρια και στις κλινικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Όλα αυτά ακούγονται ιδανικά. Και τα καλωσορίζουμε. Και πείτε μου και το χρονοδιάγραμμα για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Λοιπόν, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας βγαίνει αρχές Μάρτη. Ναι. Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου θα έχει βγει μέχρι τον Ιούνιο. Mm-hmm. Και αντίστοιχα το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά, τον καρκίνο του δέρματος και του πνεύμονα, το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους. Βέβαια για τον καρκίνο του πνεύμονα θα μπορούσατε να πάρετε και κάποια μέτρα. Είδα ότι βγάλατε από τα περίπτερα τα ζελεδάκια κάναβης, άλλη ιστορία αυτή. Αλλά ναι. Αναρωτιέμαι κάθε φορά που πηγαίνω σε περίπτερο, κυρία Αγαπηδάκη, για ποιον λόγο επιτρέπεται να φτιάχνουν στην πραγματικότητα παρακαπνικά προϊόντα με γεύσεις τσιχλόφουσκας και με χρώματα που τέλος πάντων δεν τα φτιάχνει κανείς για να ψαρέψει πελάτες σε σαραντάριδες. Είναι προφανές ότι εκεί απευθύνονται σε εφήβους και αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα. Είναι μια άλλο θέμα, αλλά αυτή, επειδή μιλάμε για τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει πολλές διαστάσεις. Εδώ όμως εντοπίζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του πνεύμονα. Να θυμίσω ότι είναι από τις πρώτες αιτίες θανάτου. Σύμφωνοι, δεν το βάζω στην ίδια συζήτηση, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Ναι, αναφέρεστε στο κομμάτι της πρωτογενούς πρόληψης και όντως έχουμε δρομολογήσει προγράμματα και στα σχολεία και κάποιες ακόμα επιπλέον προσεγγίσεις προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό των καπνιστών στη χώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και η πρωτογενής πρόληψη για να έχουμε μια smoke free generation όπως στοχεύουν και άλλες χώρες. Αυτά όμως, ξέρετε, απαιτούν και αυτό κάνουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν είναι πράγματα που αποδίδουν από την μέρα στην άλλη. Σίγουρα. Γι' αυτό τα κάνουμε συνδυαστικά. Σίγουρα. Απλώς εκεί ναι. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Δηλαδή, μέχρι να ασχοληθεί το Υπουργείο Υγείας με τα ζελεδάκια, που εδώ το έχουμε κάνει θέμα στην εκπομπή και έχουμε εξηγήσει στους ακροατές μας. Επιστήμονες δηλαδή έχουν εξηγήσει τι κάνουν. Όλα αυτά κυκλοφορούσαν ελεύθερα και μπορούσε ένας έφηβος να τα καταναλώνει και να εθίζεται σε αυτά. Και αντίστοιχα τώρα έχουμε προϊόντα vaping που κυκλοφορούν με χρώματα φανταχτερά και με γεύσεις που υπόσχονται απόλαυση. Και να σας πω, επειδή μένω και δίπλα σε σχολείο, και σίγουρα δεν είμαι η μόνη, είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα έχετε τύχει να δείτε. Είναι πιτσιρίκια. Κοιτάξτε, η πώληση αυτών των προϊόντων απαγορεύεται στους ανηλίκους, το γνωρίζουμε όλοι. Όποιος πωλεί τέτοια προϊόντα σε ανηλίκους, προφανώς παραβιάζει τον νόμο και θα πρέπει να επιληφθεί. Εντάξει, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική, νομίζω δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Να γυρίσουμε στα του χαρτοφυλακίου σας, έτσι τα πιο στενά. Η Λαρά, διαβάζουμε, καταλαβαίνω ότι έχουμε υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα, παρόλα αυτά έχουμε κάποια κρούσματα. Έχουμε σύνολο 5 κρούσματα μέχρι σήμερα. Το πρώτο παρουσιάστηκε στα Χανιά και τα υπόλοιπα 3 ήταν επαφές του πρώτου κρούσματος και ακόμα ένα στη Θεσσαλονίκη. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο ΕΟΔΗ έχει προχωρήσει σε μια σειρά από επιπλέον μέτρα να εμβολιάσουμε ομάδες του πληθυσμού που είναι ευάλωτες. Έχουμε ομάδες του πληθυσμού στη χώρα οι οποίες δεν έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Ιλαράς, όπως είναι για παράδειγμα οι ομάδες Ρωμά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες χώρες, μετανάστες, και γι' αυτό το λόγο έχει δραστηριοποιηθεί ο ΕΟΔΗ για να προχωρήσει μαζικά τους εμβολιασμούς σε αυτές τις ομάδες. Το ποσοστό του γενικού πληθυσμού, το οποίο έχει εμβολιαστεί και έχει αντισώματα για την Ιλαρά, με βάση και μια οροεπιδημιολογική μελέτη, η οποία έχει γίνει τα προηγούμενα 2 χρόνια, είναι πάνω από 88%, οπότε δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση στη χώρα μας. Παίρνω μηνύματα, υποθέτω ότι είναι συμπατριώτες σας. Είστε από το Λασίθι, καλά μου γράφουν. Ναι, ναι. Ωραία. Μου λέει λοιπόν ο ακροατής μας ο Νίκος, κυρία Αγαπηδάκη, τα νοσοκομεία στο Λασίθι, λέει, νομό καταγωγής σας, είναι υποδιάλυση.
Τι γίνεται? Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία δεν είναι υποδιάλυση. Βλέπετε ότι κάνουμε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη σε δύο τομείς. Ο ένας είναι να ανακαινήσουμε υποδομές, το είδατε και χθες στο Τζάνιο, που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους δεκαετίες και αποδίδουν αυτές οι προσπάθειες. Ήδη φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα και όσο περνάει ο καιρός, αυτή τη χρονιά θα δείτε και στα 156 κέντρα υγείας που ανακαινίζουμε και στα νοσοκομεία πολύ μεγάλες αλλαγές. Σε σχέση με το προσωπικό, στο Λασίθι ειδικά, όπως είχε γίνει γνωστό και στην τοπική κοινωνία επί Υπουργείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον προηγούμενο Υπουργό, είχαμε ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, προκηρύξαμε τις θέσεις παιδιάτρου, έχουν καλυφθεί, αναισθησιολόγου και παθολόγου στο βαθμό του διευθυντή για να έρθουν άνθρωποι. Mm-hmm. Στην περίπτωση του παθολόγου δεν είχαμε αιτήσεις. Έτσι, οι άλλες δύο υπήρξαν, ήταν γόνιμες. Υπάρχει μία αναστάτωση και το σέβομαι απόλυτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Το έχω ζήσει και εγώ γιατί έχω νοσηλευτεί πολλές φορές και ως παιδί και αργότερα στο νοσοκομείο της Ιππίας και ξέρω τι σημαίνει να είναι κλειστή παθολογική. Προσπαθούμε με τρόπους να μεταφέρουμε κάποιους ανθρώπους πρόσκαιρα τουλάχιστον για να βρούμε μία λύση και υπάρχει μία αντίδραση σε αυτό το κομμάτι, κυρία Λιμπεράκη. Να πω ότι δυστυχώς υπάρχει και μία, ξέρετε, έτσι, ένας τοπικός ανταγωνισμός πολλές φορές. Εμείς εκεί το έχουμε. Αυτό δεν ξέρω πώς απασχολεί όλους τους ακροατές σας, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ π.χ. του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου με τις Ιππίες και γι' αυτό το είπε και ο Υπουργός πρόσφατα, ότι για μας το πλαίσιο των νοσοκομείων είναι ενιαίο. Να σας δεν ρωτήσω. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιου τύπου προσεγγίσεις, διότι δεν βγαίνει και πουθενά αυτό το πράγμα. Να σας ρωτήσω συνολικά πόσες είναι οι ελλείψεις στα νοσοκομεία. Ξέρετε πόσες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί μέχρι στιγμή στα νοσοκομεία της χώρας? Κοιτάξτε, είναι ένα δυναμικό στοιχείο αυτό που με ρωτάτε και πρέπει κανείς να αναλογιστεί τους οργανισμούς των νοσοκομείων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί το 80, τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Εντάξει, με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα disclaimer, πόσες ελλείψεις έχουμε. Σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης, ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε δρομολογήσει όπως ξέρετε. Υπάρχει ένας αριθμός γι' αυτό, δηλαδή πόσα κενά αυτή τη στιγμή έχουμε με τα disclaimer? Όχι, που είπατε, μπορώ, τα λογικά. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πόσα κενά έχουμε, γιατί θα έπρεπε να γνωρίζω τις συνταξιοδοτήσεις και τα λοιπά. Δεν το έχω πρόχειρο, μπορώ όμως να το δω αναλυτικά και να επανέλθω και σας το λέω γιατί το πώς οι άνθρωποι λείπουν από το ΕΣΥ. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση αν μιλάμε συνδικαλιστικά και διαφορετική από πλευράς Υπουργείου. Μπορώ όμως να δω με βάση το σχεδιασμό που έχει κάνει ο κ. Θεμιστοκλέους και να επανέλθω γι' αυτό. Πάντως, εγώ σας ρώτησα με βάση τις θέσεις, τις θέσεις που ανοίγουν και δεν καλύπτονται. Μας δώσατε ένα παράδειγμα τώρα. Όχι, οι θέσεις που ανοίγουν και δεν καλύπτονται δεν είναι κενά στο ΕΣΥ. Τα κενά στο ΕΣΥ προσδιορίζονται κανονικότατα με βάση τα οργανογράμματα, τα οποία σας ξαναλέω έχουν γίνει το 80. Οι θέσεις αυτές που σας ανέφερα είναι θέσεις που βγαίνουν άγονες, που έχουμε τέτοια παραδείγματα, κυρίως στα νησιά ή σε κάποιες περιοχές επαρχιακές και αφορούν κυρίως θέσεις παθολόγων, αναισθησιολόγων και ακτινοδιαγνωστών. Λοιπόν, και θα ήθελα να σταθούμε και στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει φέρει και ένταση και στο δημόσιο διάλογο, έτσι, απόψεις διεστάμενες. Είναι τα πολύ συζητημένα απογευματινά χειρουργεία και συνδέονται και με το προσωπικό, αυτό που συζητάμε δηλαδή, κυρία Αγαπηδάκη, γιατί ο αντίλογος λέει ότι εδώ δεν έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να δουλέψουν στην πλήρη δυναμική τους τα νοσοκομεία και κρατάμε χειρουργικές αίθουσες κλειστές. Πώς θα κάνει τα απογευματινά και γιατί, ας πούμε, αν μπορεί ένα νοσοκομείο να κάνει απογευματινό και απογευματινό χειρουργείο, να μην το κάνει δωρεάν για τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές τόσα χρόνια? Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πως υπάρχει μια λύση ιδανική, μαγική και την οποία δεν υλοποιούμε. Δεν υπάρχει τέτοια λύση. Η ρεαλιστική προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία και ένας τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να δώσουμε την δυνατότητα για τα απογευματινά χειρουργεία. Ούτως ή άλλως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, αδειάζουν θέσεις για τα πρωινά χειρουργεία για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αν μου επιτρέπετε όμως, το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εφόσον είναι ασφαλισμένος. Το ερώτημα είναι αν το νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταχύτερα, άρα να μειώσει και το χρόνο αναμονής. Εάν ένα νοσοκομείο μπορεί να χειρουργεί πρωί-απόγευμα, γιατί το απόγευμα πρέπει να το πληρώσει από την τσέπη του ασφαλισμένου? Καταλαβαίνω τι λέτε, κυρία Λιμπεράκη, όμως όπως γνωρίζετε, υπάρχει έλλειψη επαγγελματιών υγείας, ειδικά στους τομείς που αφορούν τα χειρουργεία. Και αν δείτε τους χρόνους αναμονής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αγγλία,
θα δείτε ότι είναι ίδιοι ακόμα μεγαλύτεροι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές αυτή τη στιγμή και αφορά στις δυτικές χώρες. Δεν είναι μόνο υλικό. Κάθε χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τα εργαλεία που έχει. Ξαναλέω, μιλάμε για μια ρεαλιστική πρώτη προσέγγιση. Δεν ναι, είναι όχι, το μόνο μέτρο. Υπάρχει όμως απάντηση. Δούμε. Εγώ σας βάζω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που έχει να κάνει με τη στρατηγική σκέψη πίσω από αυτό. Δηλαδή, άκουσα τον Υπουργό με πολύ προσοχή να λέει ότι απογευματινά η χειρουργία δεν θα επιβληθεί από το Υπουργείο να κάνει ένα νοσοκομείο που κατά δήλωσή του δεν μπορεί. Τα νοσοκομεία που μπορούν θα αναλάβουν τέτοια λειτουργία. Καλά, δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία στη χώρα τα οποία είναι τριτοβάθμια. Τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Κρήτη, ο Ευαγγελισμός, το Ιπποκράτιο. Που μπορεί να δηλώσουν ότι μπορούν. Μια σειρά από νοσοκομεία τα οποία έχουν υπερεξειδικευμένες κλινικές και χειρουργία και έχουν τη δυναμικότητα και τη δυνατότητα μάλιστα να εξυπηρετήσουν ανθρώπους. Το παραπάνω ερώτημά μου λοιπόν είναι, αφού σε κάποια νοσοκομεία υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει ο ασθενής για να χειρουργηθεί απόγευμα? Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η δυναμικότητα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη δυνατότητα αυτή προκειμένου να καλυφθούν περισσότεροι άνθρωποι και ξαναλέω να διασφαλιστούν και περισσότερες κενές θέσεις στα πρωινά. Είναι ένας τρόπος που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να μπορέσει να διευκολύνει ασθενείς. Τη λογική την καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να πληρώνουν το απόγευμα αν ένα νοσοκομείο δηλώνει ότι εγώ έχω το προσωπικό και τα μέσα να χειρουργώ και πρωί και απόγευμα? Καλό είναι αυτό. Γιατί δεν. Διότι, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Αλπεράκη, προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα και στους γιατρούς να κάνουν αυτή τη δουλειά, την έξτρα. Ξαναλέω, υπάρχει μια προσέγγιση η οποία είναι με βάση το ρεαλισμό. Θα μπορούσα και εγώ να σκεφτώ ότι θα ήταν καταπληκτικό να μπορούσαμε και όλοι θα το θέλαμε να τριπλασιάσουμε τις τιμές στο ΕΣΥ και να έχουμε χειρουργία από το πρωί στο βράδυ κτλ. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι εφικτή με όρους πραγματικότητας. Δεν μπορεί το κράτος να το κάνει αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση η οποία θα δώσει τα κίνητρα στους γιατρούς για να χειρουργούν από το πρωί στο βράδυ, τα νοσοκομεία που υπάρχει δυνατότητα και στους ασθενείς οι οποίοι μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να ανοίξει αυτή η λειτουργία για τους υπόλοιπους που δεν μπορεί να έχουν τη θέση τους απρωινά πιο έγκαιρα για να χειρουργηθούν όλοι. Να σας κάνω και ένα ερώτημα, γιατί αυτό είναι δικό σας χωράφι, εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ένας γιατρός που θα έχει ανάγκη να βγάλει κάποια χρήματα περισσότερο να αναλάβει να χειρουργεί ας πούμε 15 ώρες την ημέρα και αυτό να είναι σε βάρος τελικά των ασθενών? Όχι, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Όταν θα βγουν τα σχετικά ρυθμιστικά κείμενα θα δείτε ότι υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις. Δεν είναι αυθαίρετο όλο αυτό. Δεν είναι ότι εγώ κρίνω από μόνη μου. Για παράδειγμα, αν είμαι χειρουργός σε ένα νοσοκομείο, ότι μπορώ να χειρουργώ 20 ώρες τη μέρα και βάζω 20 ώρες τη μέρα χειρουργείο. Έτσι, υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις και δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες ακριβώς εξυπηρετούν το να γίνεται μια ποιοτική και ασφαλής δουλειά. Από 1 Μαρτίου. Ναι, αυτός είναι ο προγραμματισμός, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα σας. Γεια σας.